Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Στέφανος ή αλλιώς ο Μαστοράκος, όπως με γνωρίζετε περισσότεροι. Βρίσκομαι στο κατάστημα πώλησης κυνηγετικών ειδών της Μπαλάκο Ευρωσύνης. Σταδίου αριθμός 15, στο Πολύκαστρο του Νομού Κιλκής, εδώ στην όμορφη κεντρική Μακεδονία. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μας ακριβώς από πάνω μου, 2343-023-842, 6944-47-86-06, το κινητό μας για τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το ωράριο εργασίας μας, Δευτέρα ως Παρασκευή, 9 το πρωί με 3 30 μετά μεσημβρίας. Και 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 μετά μεσημβρία. Σας ενημερώνω ότι σας εξυπηρετούμε σε όλη την Ελλάδα, όπου και αν βρίσκεστε, και επίσης υπάρχει δυνατότητα εξόφλησης μέσω πιστωτικής κάρτας μέχρι 24 μήνες. Τι έχω σήμερα για όλους εσάς? Μπενέλη. Και μάλιστα όχι οποιαδήποτε Μπενέλη. Είναι η πρώτη Μπενέλη Super Black Eagle 3 με ξύλινα μέρη που ήρθε στην Ελλάδα. Σήμερα εκτελονίστηκε και σήμερα τη φέραμε στο κατάστημά μας. Όπως γνωρίζετε, η σειρά Black Eagle και ιδιαιτέρως η Super Black Eagle είναι πασίγνωστη, έτσι. Και εδώ θα δούμε την τρίτη έκδοση της Benelli Super Black Eagle, η οποία είναι η λεγόμενη Αμερικάνα. Αν παρατηρήσετε εδώ λίγο στο κουτί, θα δείτε ότι λέει USA, Canada. Και πρακτικά, η Benelli Super Black Eagle 3, η μεγάλη αγορά, ας το πούμε έτσι, είναι Αμερική και ο Καναδάς. Όμως, σαφέστατα διανέμεται και στην Ευρώπη. Αυτό είναι το πρώτο όπλο που ήρθε στην Ελλάδα. Έτσι αγαπητοί φίλοι, να το γυρίσω εδώ να το δείτε πιο καλά ο φακός. Αποτελεί το βαρύ πυροβολικό της Benelli, μιας και είναι Super Magnum. Και για όσους φίλους δεν ξέρουν τη διαφορά ανάμεσα σε απλά σε Magnum και Super Magnum φυσίγκια, ευκαιρία είναι να τους το δείξουμε. Εδώ βλέπουμε ένα φυσίγκι Super Magnum, μάλλον να το βάλω εδώ. Εδώ θα δούμε ένα φυσίγκι Magnum. Και εδώ, θα ανοίξω τώρα το κουτί, θα δούμε και ένα φυσίγκι απλό, όπως το λέμε. Πάνω στις κάνες, σε όλες τις εταιρείες, αναφέρεται το μήκος της θαλάμης. 2 και 3 τέταρτα της ίντσας, 3 ίντσες, 3,5 ίντσες, όπως εννοείται και ότι αναφέρεται και στα φυσίγκια. Βλέπουμε εδώ, γράφει 3,5 ίντσες. Εδώ είναι 3 ίντσες. 3 ίντσες, 3 ίντς mag που λέει εδώ. Και εδώ 2 και 3 τέταρτα της ίντσας. Έτσι. 70 χιλιοστά, 76 χιλιοστά, 89 χιλιοστά. Το μήκος πάντα αναφέρεται πριν η μηχανή κλείσει το φυσίγκι. Έτσι. Πριν κλείσει μέσα τη γόμωση. Έτσι. Okay. Και όχι τώρα που είναι κλειστό. Αν πιάσει κάποιο τώρα δηλαδή και το μετρήσει, θα δει ότι είναι λιγότερο, παραδείγματος χάρη, από 70 χιλιοστά, λιγότερο από 76 χιλιοστά, λιγότερο από 89 χιλιοστά. Έτσι. Άρα λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με το βαρύ πυροβολικό της Benelli. Στην όμορφη βαλίτσα θα δούμε μέσα ότι υπάρχει εγγύηση, υπάρχουν οδηγίες χρήσεως, τα πάντα. Λάδι από την Benelli. Πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει η όμορφη αυτή κασετίνα που μέσα έχει τα 4 από τα 5 τσοκ κρυογενή και μάλιστα το ένα από αυτά, να το δούμε, να το ανοίξω, δεν πειράζει, και μάλιστα το ένα από αυτά είναι τύπου έσω έξω από ό,τι βλέπω, όμορφα τακτοποιημένα, έτσι. Wow. Το έσω έξω είναι βελτιωμένος κύλινδρος. Και μετά τα υπόλοιπα είναι 5, 4, 3, 2 και 1 άστρα. Εδώ μέσα τι έχει? Εδώ μέσα είναι το έξυπνο τσοκόκλειδο της Benelli. Το οποίο περιλαμβάνει και εδώ είναι η ξύστρα μάλλον. Και εδώ είναι το τσοκόκλειδο για να βιδώνουμε, να ξεβιδώνουμε τα τσοκ. Αυτή είναι η ξύστρα εδώ με την οποία καθαρίζουμε το σπήρωμα εσωτερικά στην κάνη. Ένα πάρα πολύ ωραίο σύστημα, πολύ πρωτότυπο. Από κάτω από τα τσοκάκια βλέπουμε όμορφα τακτοποιημένες τις φλάντζες αλλαγής κλίσεων για cast on, cast off και drop at heel.
Πάρα πολύ ωραία. Όλα όμορφα, όλα περιποιημένα από την Πενέλη. Κρυογενή τα τσόκ εννοείται. Έτσι, όπως και η Κάνη είναι κρυογενούς κατεργασίας. Πάμε όμως να δούμε και το όπλο μας, έτσι. Είναι και μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μας τιμή που είμαστε οι πρώτοι που το παρουσιάζουμε επί ελληνικού εδάφους. Εδώ είναι η Κάνη μας. Αυτό εδώ είναι διακοσμητικό, έτσι. Και να δούμε και το κεντρικό κομμάτι του όπλου. Και εγώ μόλις τώρα πρώτη φορά θα την πιάσω στα χέρια μου, έτσι. Άσχετα αν την έχω δει σε πάρα πολλές φωτογραφίες. Την τοποθετήσω εδώ. Να τη δείτε κι εσείς. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Α, και παραλείψαμε, έχει και αορτηριούχους, έτσι, το όπλο. Ωραία. Υπόψη ότι εδώ δεν έχει θρυπηθεί το κοντάκι για τον αορτηριούχο, είναι για όποιον θέλει να το κάνει από μόνος του. Ας το πούμε έτσι. Πάμε να ξεκινήσουμε σήμερα λίγο πιο ανάποδα από την Κάνη. Έτσι. Η Κάνη με το που την πιάνει κάποιος στα χέρια του καταλαβαίνει ότι είναι βαριά, στιβαρή. Και ένας από τους λόγους που οφείλεται αυτό είναι ότι το μονομπλοκ της Κάνης είναι μόνιμα βιδωμένο με την Κάνη. Έτσι. Αυτά τα δύο τμήματα είναι μόνιμα βιδωμένα. Αυτό δίνει μια στιβαρότητα, έτσι, και πολύ καλή βλητική απόδοση στο όπλο. Στο πάνω μέρος της ουράς της Κάνης, έτσι, βλέπουμε ότι είναι, έχει ταπούλες και από μέσα έχει σπήρωμα. Είναι τύπου drilled and tapped, όπως λέγεται, φαίνεται. Και αυτό είναι για όπου επιτρέπεται υποδοχή για να μπορεί κάποιος να τοποθετήσει διόπτρα ή ρεντότ. Εδώ βλέπουμε ότι η ρίγα είναι τύπου step rib με σκαλοπάτι, με μεσαίο στόχαστρο και μπροστινό στόχαστρο οπτικής ίνας. Είναι πλάτους 7 χιλιοστών, εξαριζόμενη καθόλου το μήκος της. Η βαφή είναι, θα έλεγα, ματ προς το σεμί ματ, έτσι, αντιανακλαστική. Απλά έχει λάδια επάνω. Ναι, έχει λαδάκια καθαρίσει. Τώρα, όπως θα ανοίξαμε, έτσι, όπως ήρθε από το εργοστάσιο είναι το όπλο. Και εδώ αναφέρονται όλα τα στοιχεία, όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας. Διαμέτρημα 12, 12 GA, 12 GADS δηλαδή, 3,5, 89 χιλιοστά, 2 και 3 τέταρτα, 3 ίντσες. Έτσι, εδώ αναγνωρίζεται τι είδους φυσίγγια μπορεί να δεχθεί αυτό το όπλο. Πρακτικά μπορεί να δεχθεί τα πάντα. Εδώ υπάρχουν οι σφραγίδες δοκιμών από την Κρατική Τράπεζα Δοκιμών. Έτσι, το όπλο είναι δοκιμασμένο στα 1370 μπαρ και έχει και πιστοποίηση για χρήση με ατσάλινα σκάγια. Εδώ βλέπουμε ότι έχει και ένα τσοκάκι τύπου SOXO Modified, 3 άστρα δηλαδή, πάρα πολύ ωραία. Εσωτερικά χρωμιωμένη Κάνη, εννοείται, με βαριά χρωμίωση. Και το μεγάλο δαχτυλίδι εδώ στην Κάνη, το οποίο υποδηλώνει ότι αυτό το όπλο μπορεί να δεχθεί και επέκταση αποθήκης. Προέκταση αποθήκης. Πάμε λοιπόν να δούμε και το όπλο μας. Έτσι. Εδώ λοιπόν θα δούμε ότι το κοντάκι και ο ξυστός είναι από πολύ όμορφη ρίζα καρυδιάς, πανέμορφα φινιρισμένη με λινέλαιο. Εδώ στο πίσω μέρος εδράζεται το σύστημα Progressive Comfort. Θα κουμπίσω λίγο το όπλο για να σας το δείξω εδώ σε ένα σχέδιο της Μπενέλη, της σειράς Ραφαέλο. Να το δείξει λίγο φακός παρακαλώ. Εδώ λοιπόν είναι το σύστημα Progressive Comfort που βρίσκεται μέσα στο κοντάκι και ανάλογα με το βάρος της γόμωσης υπάρχουν εδώ κάποια χτένια όπως λέγονται που πάρα πολύ προοδευτικά, ανεπαίσθητα, χωρίς εσείς να το καταλαβαίνετε, βοηθούν στην απόσβεση της ανάκρουσης. Ένα εξαιρετικό σύστημα απόσβεσης ανάκρουσης για ξύλινα κοντάκια που έχει αναπτύξει το τμήμα τεχνολογίας της Μπενέλη. Έτσι. Και το πρώτο είδαμε στην σειρά Ραφαέλο. Το κουμπάω λίγο αυτό εδώ στην άκρη. Ωραιότατα. Προχωράμε. Το κοντάκι είναι κυνηγετικών διαστάσεων. Πιστεύω ότι θα βολέψει τους περισσότερους. Εδώ, στη λαβή, στον πιστολέ, έχουμε ένα πολύ απαλό palm swell, ένα πρίξιμο
της Παλάμης όπως λέγεται. Πανέμορφες οι ψάθες, χαραγμένες με λέιζερ. Στη ράχη. Εδώ βλέπουμε αυτό το ελαστικό απορροφητικό τμήμα, ούτως ώστε να μην τραυματίζεται το ζυγωματικό μας κατά τον πυροβολισμό. Έτσι. Και όπως σας είπα, το σύστημα προγκρέψης κόφωρ είναι εξαιρετικά προοδευτικό όσο γίνονται πιο βαριές οι γωμώσεις. Ωραία. Περνάμε λοιπόν τώρα στο κεντρικό τμήμα του όπλου. Ο κορμός είναι από εργάλ, από κράμα αλουμινίου, ειδικό κράμα αλουμινίου, με μαύρη ανωδίωση. Η σκανδαλοθήκη νέου σχεδιασμού, αρκετά μεγάλη, ούτως ώστε ακόμα και αν φοράμε γάντια να μπορεί να μπαίνει εύκολα το δάχτυλό μας χωρίς να σκαλώνει. Όπως επίσης, πολύ μεγαλύτερη είναι και η ασφάλεια του όπλου, για να έχουμε καλή αφή τόσο με γυμνά χέρια όσο και με γάντια. Να λύσουμε λίγο εδώ το ξυστό. Καινούργιου σχεδιασμού η βίδα του ξυστού για τη σειρά Super Black Eagle 3. Την έχουμε γνωρίσει και από τις συνθετικές εκδόσεις. Ο ξυστός επίσης, η πάπια, πάρα πολύ εργονομική, πάρα πολύ εργονομική. Έτσι. Και εδώ μπροστά στην αποθήκη θα δούμε ότι υπάρχει δακτύλιος συγκράτησης και μέσα βλέπουμε ότι υπάρχει αυτό το κόκκινο που είναι ομοιωτήρας των φυσικείων που κάνει το όπλο να είναι τρίσφαιρο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή με το ομοιωτήρα παίρνει δύο φυσίγκια εδώ μέσα, συν ένα στη θαλάμη, τρία. Προχωράμε να δούμε το κλίστρο. Ένα λεπτό. Οπ, συγγνώμη, είχα ασφάλεια. Ωραία. Όταν έχετε ασφάλεια, να ξέρετε, δεν πάει εύκολα πίσω. Οπότε απενεργοποιούμε την ασφάλεια για να βγάλουμε το κλίστρο μας. Ένας από τους λόγους που έχει αγαπηθεί η Μπενέλη είναι η απλότητά της. Όλο το κλίστρο είναι 8 κομμάτια. Δακτυλιέρα. Εδώ. Ένα λεπτάκι. Ελπίζω να μην μας το χαλάσει το βίντεο. Αχ, είναι λίγο σκληρούτσικο αυτό. Εδώ βγαίνει ένα σπύρος. Εδώ είναι η κεφαλή η περιστροφική με τους δύο τόρμους. Εδώ δεν κατάφερα τώρα να το βγάλω γιατί πρέπει να το χτυπήσω λίγο από εδώ, αλλά είναι πανεύκολο. Έτσι. Βελόνα, αλατήριο. Εν πάση περιπτώσει, για να μην σας κουράζω, είναι παιχνίδι η Μπενέλη. Είναι το σύστημα αδρανίας, το inertia driven που λέμε, είναι ο λόγος για τον οποίο έχει αγαπηθεί από εκατομμύρια κυνηγούς σε όλο τον κόσμο. Είναι, αν όχι το πλέον αξιόπιστο όπλο, από τα πλέον αξιόπιστα όπλα. Έτσι, με μηδαμινές ανάγκες συντήρησης, έτσι, και πολύ αραιά χρονικά διαστήματα συντήρησης, έτσι. Εδώ βλέπουμε όλο το μηχανισμό της σκανδάλης, ο οποίος μπορεί να βγει με έναν πύρο από εδώ, να πάρετε τη σκανδαλοθήκη στο χέρι. Τρομερά καθαρή δουλειά από την Μπενέλη, έτσι, και σημειωτέω εδώ, θα σας το δείξω σε λίγο, ότι αυτό το κλίστρο της Μπενέλη, δηλαδή η σειρά Ραφαέλο, η Κολόμπο, η Super Black Eagle 3, έχει βελτιωθεί το κλίστρο στον τρόπο που κλειδώνει. Έτσι, πλέον δεν υπάρχει αυτό που λέμε Μπενέλη κλικ. Αυτό, πώς το λένε, έχει γίνει διότι η Μπενέλη εδώ μέσα έχει τοποθετήσει μια ειδική μπίλια, σε μια ειδική εσοχή, για να μην σκαλώνει το κλίστρο. Θα το δούμε σε λιγάκι. Ωραία. Πάρα πολύ όμορφο το σχήμα του όπλου. Εδώ το σχήμα αυτό δεν είναι τυχαίο. Θυμίζει τα φτερά ενός πουλιού, συγκεκριμένα μιας χήνας, την ώρα που ανοιγοκλίνουνε. Έτσι, πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Εντάξει, οι Ιταλοί φημίζονται κακά τα ψέματα για το design τους. Ένα λεπτό να τοποθετήσω το κλίστρο στην αντίστοιχη υποδοχή εδώ μέσα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Και η κάνη τοποθετείται μαζί με τον ξυστό. Έτσι τοποθετείται μαζί. Έτσι μπαίνει, έτσι βγαίνει. Πάρα πολύ εύκολα. Οι συναρμογές είναι τέλειες, οι εφαρμογές του όπλου. Και μεγάλη δαχτυλιέρα εδώ,
έτσι, το bolt handle. Επίσης, μεγάλο το bolt release, το μπουτόν εδώ πέρα. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, το μπουτόν απελευθέρωσης του πλήστρου. Πιο ευμεγέθη, πιο εργονομικά. Και η βίδα μας βοηθά πάρα πολύ στο λύσε δέσε, το design της, ο σχεδιασμός της. Δεν είναι απλά εμφανίσιμη, αλλά έχει και χρηστικό σχεδιασμό, ας το πούμε έτσι. Να λοιπόν το όπλο μας ολοκληρωμένο, ορίστε. Benelli Super Black Eagle 3 Wood. Πολύ πολύ όμορφο όπλο. Εδώ είναι ο διακόπτης cut-off. Ωραία ισορροπία του στο όπλο. Είναι μέσα στιβαρό, αλλά δεν είναι βαρύ σαν όπλο. Ωραία σκοπευτική του ευθεία. Πιστεύω εδώ το σκαλοπάτι που κάνει στη ρίγα θα βοηθήσει πάρα πολύ στο καρτέρι. Πάρα πολύ. Μ' αρέσει δηλαδή ο τρόπος που βλέπω το στόχο μου πίσω ακριβώς από το τουφέκι. Πάρα πολύ ωραίο. Ο χειρισμός είναι πανεύκολος. Δείτε εδώ το βελτιωμένο κλίστρο που σας έλεγα. Είναι ολοκένουγιο το όπλο, δηλαδή. Και σιγά σιγά να το πας μπροστά. Πάλι η κεφαλή εδώ θα κλειδώσει. Έτσι. Το βλέπετε. Πόσο καλά κλειδώνει η κεφαλή. Όπως επίσης έχει βελτιωθεί και ο τρόπος που μπαίνουν και βγαίνουν τα φυσίγκια. Έχει μεγαλώσει εδώ αναστολέας. Επίσης, πολύ εργονομικός εδώ μεταφορέας, η γλώσσα που λέμε στο να μπουν και να βγουν φυσίγκια. Δεν θα γεμίσω το όπλο, έτσι. Πολύ εργονομικό και αυτό. Όπλο άδειο. Τι να πω, ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο όπλο. Και μάλιστα, εδώ είμαστε στην έκδοση με τα 66 εκατοστά. Λοιπόν, και τι μας έμεινε για το τέλος, να ζυγίσουμε την Benelli μας, αγαπητοί φίλοι. Εξαιρετικό όπλο, πραγματικά. Πάρα πολύ καλή δουλειά από την Benelli. Ωπ, συγγνώμη. Benelli Super Black Eagle 3 Wood, με μήκος κάνεις 66 εκατοστά ή αλλιώς 26 ίντσες. Βάρος κενό 3 κιλά και 214 γραμμάρια. Έτσι. Καλορίζικη στον πρώτον που θα την αποκτήσει. Πραγματικά μου αρέσει πάρα πολύ. Και για το τέλος υπενθυμίζουμε ότι η ασφάλεια είναι πάντα το α και το ω. Τηρούμε αυστηρά τους κανόνες ασφαλείας. Τηρούμε αυστηρά την νομοθεσία για να μην έχουμε ατυχήματα. Να ευχηθώ υγεία. Και καλή άνοιξη. Γεια χαρά.